Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε σε αυτό το live μου. Είναι μια βόλτα στο χωριό της Σιμής. Σας πω κι εγώ ένα καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Παναδομήτης και πάμε μια απογευματινή βόλτα στο χωριό της Σιμής. Θα ανεβούμε από την Καλλιστράτα. Θα πάμε πάνω μουσείο Λιενή. Θα κατέβουμε κάμπο, θα πάμε Μήλος, Ποντικό Κάστρο. Θα πάω από την άλλη πλευρά των Μήλων που είναι προς το Γυαλό. Θα κατέβω γυμνάσιο και θα τερματίσουμε κάτω στο λιμάνι, στο Γυαλό. Οπότε ξεκινάμε τώρα αμέσως από την Καλλιστράτα. Θέλω τα σχόλιά σας. Σοντάκι. Okay. Λοιπόν, θέλω να δω τα σχόλιά σας. Τα γνωστά, όλα αυτά που γράφουμε κάθε φορά, από που μας βλέπετε, από ποια περιοχή. Αν έχετε ξαναμπεί σε προηγούμενο live που έχω κάνει εδώ στο Instagram, που έγινε για αυτή τη βδομάδα εκτάκτως Σαββάτο, συνήθως είναι Παρασκευή. Γεια σας. Τέλεια, βρήκαμε και παρέα στη διαδρομή, βρήκαμε και κόσμο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτή τη διαδρομή θα βρούμε αρκετούς. Πολλά φιλιά και στην Κεφαλονιά. Να δω στα σχόλιά σας από ποια περιοχή μας βλέπετε. Αν θέλετε, κάτω δεξιά μπορείτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο από το βελάκι να το δουν ακόμη περισσότεροι. Και πάνω αριστερά το κοκκίνο κουμπάκι να κάνετε follow όσοι δεν έχετε κάνει τη σελίδα μας εδώ στο Instagram. Καθώς ανεβαίνω την Καλλιστράτα με προορισμό προς το χωριό της Σιμής. Καλησπέρα και στην Τουρκία, μας βλέπει ο φίλος. Στον Πανορμήτη θα πάω κάποια στιγμή, θα πάω να κάνω ένα live. Σας το έχω υποσχεθεί. Θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά γιατί έχει αρκετά σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβουμε. Είναι πολύ εύκολο να βρείτε δουλειά. Ήδη ψάχνουν αρκετές επιχειρήσεις στο νησί. Έχουν ξεκινήσει ήδη από τώρα και ψάχνουν. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα και σήμερα. Έχει λίγο ψύχρα, αλλά δεν έχει βροχή. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Μια απογευματινή βόλτα λοιπόν προς το χωριό της Σιμής από την Καλλιστράτα με τα πάρα πολλά σκαλοπάτια. Πάρα πολλά σκαλοπάτια. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στο χωριό της Σιμής. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα το χωριό. Λέγεται έτσι απλά χωριό.
Καλησπέρα σας τώρα στο live. Ανοσίμη, ναι, πολύ σωστά. Ωραία, περπατάμε λοιπόν στη Σίμη, στην Καλλιστράτα, με κατεύθυνση προς το χωριό της Σίμης. Θα ανέβω, θα πάω μέχρι πάνω, θα πάω μέχρι το μουσείο. Δεν θα πάω μέχρι την Αγία Τριάδα, θα πάω μόνο μέχρι το μουσείο. Έχω γίνει πολύ fit, παιδιά, έτσι καλά τα λέει ο Νικόλας. Τόσο περπάτημα, τόσο σκαλιά να κάνεις. Λοιπόν, έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, στην Καλλιστράτα. Εδώ έχω βρει και παρέα. Θα κάτσω δύο λεπτάκια να δω τα σχόλιά σας, να δω από πού μας βλέπετε, από ποια περιοχή. Αν βλέπετε από Ελλάδα, αν βλέπετε από εξωτερικό, αν βλέπετε από Σίμη, αν βλέπετε από Ρόδο, από ποια περιοχή, όπου και αν βλέπετε, γράψτε μου στα σχόλια. Αν έχετε ξαναδεί κάποιο άλλο live που έχω κάνει. Τέρμα Σαλαχούρη, πάρα πολύ ωραία περιοχή, Σαλαχούρη. Μπράβο παιδιά, πολύ καλή παρέα, πολύ καλή συμμετοχή. Καλησπέρα και στην Αυστραλία, hello to Αυστραλία. Και στον Άγιο Θανάση. Ναι, και βρήκαμε και πάρα πολύ καλή παρέα. Live είναι. Έχω διαδρομή μεγάλη. Άλλη φορά πάω γιατί πάω γιατί ανεβαίνω. Έχω να πάω μουσείο. Είμαστε από αυτούς που βλέπουμε τον Πανορμίτη από την Αθήνα. Πολύ ωραία. Πώς και τέτοια εποχή στη Σίμη. Ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε τις δουλειές μας. Τέλεια. Και θα ξανάρθουμε. Όλοι εδώ. Είμαστε οι τρεις μας τώρα. Τρίο. Τέλεια. Είναι τέλεια η Σίμη και το χειμώνα. Τέλεια. Βέβαια, έχει γίνει πια στέκι. Πάνω κάτω, Καλλιστράτα. Έλα, φιλιά πολλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Bye. Γεια. Okay, καλησπέρα και στη Δίβα, όπως βλέπετε. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και αρκετοί επισκέπτες του νησιού που έχουν σπίτι στο νησί και έχουν έρθει τώρα από άλλες περιοχές. Εν τω μεταξύ, κατεβαίνει πάλι ο Παπα-Παντελής που βρήκα προχθές. Τι έγινε, τι έχουμε σήμερα? Τι? Εσπερινό. Το βρήκα και προχθές σε ένα βίντεο πάνω στο κάστρο. Πήγαινε για την Υπαπαντή, τώρα κατεβαίνει για Εσπερινό. Αλλά βλέπω υπάρχει κινητικότητα γενικά σε αυτό το live. Υπάρχει κόσμος, βλέπουμε κόσμο. Δεν πάω μόνος μου. Και όπως σας έλεγα και πριν, καλησπέρα και στη Σαντορίνη. Λοιπόν, κάνε ένα καφεδάκι, Νικολίτσι, να ξεκουραστείς, γιατί έχουμε πολύ υπερπάτημα. Λοιπόν, σας έλεγα πριν, η φίλη Βασούλα, που έχει σπίτι εδώ στο νησί, αυτό εκεί πέρα στην Καλλιστράτα, και ήρθαν λογικά για κάποιες επισκευές, δεν ξέρω. Αγαπάνε πάρα πολύ τη Σίμη. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στο live μας. Ένα live στο Instagram που γίνεται κάθε
εβδομάδα. Λοιπόν, έχω φτάσει στα μισά της διαδρομής, στη μισή καλλιστράτα. Θα κάτσω δύο λεπτάκια να πάρω μία ανάσα, να δω λίγο και τα σχόλιά σας και θα συνεχίσω τον ανήφορο για το χωριό της Σίμης. Θα πάω πάνω μέχρι το μουσείο. Μουσείο, θα πάω προς το Λιενί και θα κατέβω να πάω Μήλους μετά. Στη συνέχεια να πάω μέχρι το Ποντικό Κάστρο, να δούμε τη θέα από εκεί και από εκεί θα κατέβω κάτω γυμνάσιο. Λίγα σκαλοπάτια ακόμα και μετά τελειώνει, είναι πια δρόμος. Και θέλω και τη δική σας συμμετοχή, να μου γράψετε από που μας βλέπετε, αν έχετε ξαναδεί κάποιο αντίστοιχο live που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα και στη Ρώμη. Καλησπέρα Ματίνα. Ελπίζω να σε δούμε φέτος το καλοκαίρι και το Πάσχα. Καλησπέρα και στο Βόλο, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, και μην ξεχνάτε, κοινοποίησε αυτό το βίντεο κάτω δεξιά το βελάκι, να το δούμε ακόμη περισσότεροι. Καλησπέρα και στην Καβάλα. Διπλό χτύπημα πάνω στην οθόνη, να ανέβει λίγο σε κατάταξη. Καλησπέρα και στην Κύπρο. Μπράβο Ματίνα, πολύ χαίρομαι να φέρεις και τη φίλη μου την Ειρήνη μαζί. Όταν έρθεις να πάμε κάνα περπάτημα. Λοιπόν, πλησιάζω στην κεντρική πλατεία του χωριού. Εδώ τα παιδιά στην πλατεία. Τέλεια. Καλησπέρα και στην Αθήνα, ζωγράφου. Είμαι στο χωριό τώρα, στην κεντρική, στο κεντρικό δρόμο του χωριού, σε ένα κεντρικό σημείο του χωριού και από εδώ και πέρα νομίζω το δύσκολο κομμάτι τελείωσε, που ήταν τα σκαλοπάτια, η καλλιστράτα. Ιδανικά, να σας πω και στην Κηφισιά, ιδανικά είναι να την κατεβαίνετε την καλλιστράτα παρά να την ανεβαίνετε, αλλά και να την ανέβεις δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν το πας έτσι λίγο χαλαρά και δεν το πας τρεχτά, είναι μια χαρά. Εδώ ένα παλιό φαρμακείο, το παλιό μας δημοτικό φαρμακείο. Θα κάνουμε και στη Ρόδο, Χρύσα μου, ένα live. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε ένα live και στη Ρόδο, μιας και το ζητάει τώρα η Χρύσα. Εννοείται ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή. Στο χωριό της Σίμης λοιπόν, μια απογευματινή βόλτα με πολύ ωραία παρέα από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Εσείς που γράφετε όλοι τα σχόλια, είναι εύκολο να βρείτε σπίτι στη Σίμη σχετικά. Όλα σχετικά είναι, ανάλογα τι περιοχή ψάχνετε. Δηλαδή, αν ψάχνετε
κάτι εδώ στο χωριό απάνω, πιστεύω θα βρείτε πιο εύκολα σπίτι. Αν ψάχνετε κάτω στο λιμάνι, στο κέντρο, τα περισσότερα έχουν γίνει πλέον Airbnb, Booking και τα λοιπά, και βρίσκεις λίγο πιο δύσκολα σπίτι για να νοικιάσεις με το μήνα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μεγάλη απόσταση, δηλαδή και στο χωριό αν μένεις, σε 10 λεπτάκια είσαι στο λιμάνι, στο κέντρο. Οπότε και εδώ περνάμε την καμάρα του Φωτεινού, όπως λέγεται, με κατεύθυνση πάμε προς το μουσείο, που είναι ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Μια διαδρομή την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο από εδώ, και που ανεβαίνω και που κατεβαίνω, και χειμώνα και καλοκαίρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και αυτή η διαδρομή από εδώ στο χωριό της Σίμης, το αγαπημένο, που έχει πάρα πολλές επιλογές στο δρόμο, δεξιά, αριστερά, δρομάκια, πιο μικρά δρομάκια, πιο μεγάλα. Χάνεσαι λίγο, τα ξαναβρίσκεις, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή, έτσι για αλλαγή. Να αλλάξετε λίγο, αν έχετε έρθει Σίμη και έχετε δει μόνο την κάτω πλευρά του νησιού, το γυαλό, είναι μια έξτρα επιλογή, και το χωριό με τις τόσες επιλογές. Προς το μουσείο λοιπόν. Όπως βλέπετε έχω κάνει περίπου 20 λεπτάκια, 15 με 20 λεπτάκια από το λιμάνι, από το γυαλό, να φτάσω στο μουσείο. Από εκεί και πέρα λίγο, έχει λίγο ακόμα περπάτημα, δηλαδή άλλα 5-10 λεπτάκια και φτάνει στα πιο ψηλά σπίτια του χωριού, με την πάρα πολύ ωραία θέα από εκεί ψηλά, το χωριό της Σίμης. Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Για γράψτε μου από κάτω στα σχόλια που σας φαίνεται μέχρι τώρα. Εύκολη, δύσκολη. Και παράλληλα να δείτε και τα χρώματα που έχουν τα σπίτια, τα σχέδια που έχουν τα σπίτια, αυτό το διατηρητέο, το νεοκλασικό. Εδώ έχω φτάσει σε ένα σημείο πάρα πολύ αγαπημένο. Αυτό εδώ το στενό πέρασμα, το πάρα πολύ στενό, θα το κάνω ένα μπρος και ένα πίσω, να δείτε πόσο στενό είναι. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο από εδώ επίσης, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ πάρα πολύ, πάρα πολύ στενό. Ξαναπάω πάλι μια πίσω. Δεν χάνεσαι εδώ πέρα, όπως και να το βρεις. Κάποια στιγμή, εντάξει, να μπορεί να κάνεις κάποιους κύκλους, αλλά στο τέλος θα τη βρεις στην άκρη. Λοιπόν, έχω φτάσει τόσο στο προορισμό, στο σημείο που ήθελα. Πολλά φιλιά και στην Κορινθό. Εδώ από πάνω είναι το μουσείο. Δεν θα πάω από το μουσείο, θα πάω από την κάτω πλευρά του μουσείου. Πήγαμε στο χθεσινό βίντεο στο μουσείο, θα περάσω έτσι από κάτω που είναι πιο ωραία έτσι η διαδρομή, για να κατέβω μετά κάτω προς το Λιένι. Εδώ δεξιά και αριστερά είναι τα τείχη του μουσείου, το μουσείο που είναι καθημερινά ανοιχτό τα πρωινά, εκτός από Τρίτη νομίζω, μου έχουν πει είναι κλειστό. Μπορείτε να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Λιενί. Στο Λιενί και θα πάμε εκεί απέναντι στα τελευταία σπίτια που είναι η Μίλη. Θα ανέβουμε λίγο εκεί πάνω στο τελευταίο λευκό σπίτι, να δούμε λίγο τη θέα προς το λιμάνι. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε να κατεβαίνουμε.
Καταράκτη δεν θα πάω σήμερα, έχω πάει σε προηγούμενο live, τον ανέβηκα τον καταράκτη, πήγα χωριό, πήγα για τριάδα, αρμάκια, σήμερα διαδρομή είναι λίγο διαφορετική, ξεκίνησα από το Γυαλό, ανέβηκα Καλλιστράτα, ήρθα στο μουσείο, στο Λιενή και τώρα κατεβαίνω προς το κάμπο, προς το... σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Για να πάμε προς τους Μήλους. Γι' αυτό είμαι σε φόρμα, Χρύσα μου. Βλέπεις ότι είμαι όλη την ώρα στο περπάτημα, πάνω κάτω, σκαλιά. Πάτημα, βουνά, λαγκάδια και αυτά είναι τώρα χαλαρά, έτσι. Έχουμε και άλλο περπάτημα που κάνουμε στο βουνό, πολλές φορές πιο άγριες καταστάσεις. Εδώ τώρα είμαστε Κυριλέ, στην πόλη σχετικά. Θα κάνω δεξιά. Θέλω να μου γράψετε επίσης πώς το βλέπετε αυτό το live, πώς σας φαίνεται η εικόνα, ο ήχος, είναι όλα ok, είναι όλα καλά μέχρι εδώ. Και όλα τα σχετικά από που μας βλέπετε. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Στο χωριό της Σίμης λοιπόν, με κατεύθυνση προς τους Μήλους. Θα κάνουμε ένα πέρασμα. Ευχαριστώ πολύ Ματίνα μου, να είσαι καλά. Γεια σου και σένα. Θα κάνουμε ένα πέρασμα από τους Μήλους τώρα πριν πάμε στο Ποντικό Καστρό. Να δούμε λίγο την περιοχή προς το Πέβη. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στο live για αυτή την εβδομάδα που έγινε εκτάκτως Σαββάτο. Έτσι και αλλαγή. Και μια απογευματινή βόλτα λοιπόν στο χωριό της Σίμης. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα να με δείτε και εμένα. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Παναγωμήτης και είναι μια απογευματινή βόλτα στο χωριό της Σίμης. Συνεχίζω προς Μήλους και Ποντικό Καστρό και θα κατέβουμε από την άλλη πλευρά προς το Γυαλό, προς το Γυαλό. Καλησπέρα σε όλους όσους μπήκατε τώρα στο live. Έχω φτάσει σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού, είναι κάτω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου. Τον αυτοκινητόδρομο που αυτός ο αυτοκινητόδρομος από εδώ οδηγεί στο μοναστήρι του Πανορμήτη. Η ταξιάρχη είναι 24 χιλιόμετρα περίπου από εδώ, περίπου μισή ώρα από το αυτοκίνητο. Αν θέλετε να πάμε προσκυνήσετε, δεν είναι κοντά στο νησί, δεν είναι κοντά στην πόλη ο Πανορμήτης, είναι μια απόσταση 24 χιλιόμετρα, οπότε έχει λίγο περπάτημα, λίγο απόσταση. Από εδώ αυτός ο δρόμος οδηγεί προς το Πέδι, πολύ καλά το γράψατε, τέλεια. Και θα πάμε
προς ένα άλλο κεντρικό σημείο του χωριού, το ξενοδοχείο χωριό, και θα πούμε από εκεί στους Μήλους. Περάσω από εδώ, από αυτό το στενάκι. Θα κάνουμε και στον ταξιάρχη ένα live, σίγουρα θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, και θα γίνει και σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Facebook και στο TikTok και στο YouTube, να το δείτε όλοι. Κάνω πάρα πολύ συχνά, και ειδικά στο TikTok όσοι έχετε, βγαίνουν αρκετά βίντεο, αρκετά live. Όσοι δεν έχετε κάνει follow, θα κάνετε CMTV σε όλες τις πλατφόρμες, και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok και στο YouTube. Παντού, είμαστε παντού, CMTV. Και τώρα όσοι δεν έχετε κάνει, follow, μπορείτε να κάνετε, πατάτε το κόκκινο κουμπάκι, τώρα όπως βλέπετε το βίντεο πάνω, στο πάνω μέρος της οθόνης, και κάνετε follow για να μην χάνετε κανένα βίντεο και κανένα live. Έχω φτάσει λοιπόν στην κεντρική, σε ένα κεντρικό σημείο του χωριού. Θα γίνει και εκεί σίγουρα. Και πάμε να περπατήσουμε λίγο στην περιοχή Μήλη. Βλέπετε τώρα σε αυτές τις περιοχές από εδώ. Καλησπέρα. Τα περισσότερα σπίτια είναι φτιαγμένα. Είναι κατοικήσιμα, κατοικούν ήδη πολλοί ντόπιοι και πολλοί τουρίστες. Γιατί περνάει ο δρόμος. Έρχεται το αυτοκίνητο, μπορούν να εξυπηρετηθούν, να κάνουν τη δουλειά τους. Και για αυτό το λόγο σχεδόν τα περισσότερα σπίτια είναι φτιαγμένα κατοικήσιμα. Στους Μήλους λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα πρώτα από κάτω, θα γυρίσουμε μετά από πάνω. Για γράψτε μου κι εσείς, σας αρέσει το περπάτημα, περπατάτε καθόλου? Λοιπόν, θα πάω λίγο και από εδώ, έτσι, γιατί θέλω να την κάνουμε όλη την περιοχή, να την δούμε όλη την περιοχή. Και από εδώ, και από εδώ, έτσι θα πούμε σε όλα τα στενάκια, στους Μήλους. Σε αυτήν την περιοχή τα περισσότερα σπίτια είναι φτιαγμένα, είναι κατοικήσιμα, δεν υπάρχουν ερείπια, δεν υπάρχουν χαλατά όπως την πάνω πλευρά του νησιού εκεί προς Αγία Τριάδα, Αρλέμινα κτλ. Και είναι μια σχετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή εδώ. Μήλη, και στην από εδώ πλευρά και στην από εκεί πλευρά προς το γυαλό. That's really good. Hello, good evening to everyone. Το πούμε λίγο και στα αγγλικά. Έχουμε κάποιους φίλους από το εξωτερικό που βλέπουν το live.
και να δω από ποια περιοχή μας βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, θα πάω λίγο πίσω. Πολύ ωραία σκιά, έτσι. Τώρα χάλασα τη σκιά. Καλησπέρα και στη Σύρο. Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στο live μου. Είναι ένα live για αυτή τη εβδομάδα. Που αλλού, στο αγαπημένο χωριό της Σύμης. Και συγκεκριμένα στην περιοχή Μίλη. Βρίσκομαι στην περιοχή Μήλους. Εδώ Σεριάνη. Βόλτα στους Μήλους με κατεύθυνση προς το Ποντικό Καστρό. Είναι εδώ από πάνω το Ποντικό Καστρό. Θα πάμε να δούμε λίγο μαζί τη θέα, μιας και είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός σήμερα. Πάρα πολύ καλός. Και μιας και είμαστε τώρα έτσι μαζί, παρέα, παιδιά, και είναι χαλαρή η βόλτα και έχουμε και ωραία εικόνα και ακούτε και όμορφα και βλέπετε και όμορφα, γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε, εκτός από τον Πανορμίτη, εκτός από τον υπουργό που το έκανα, εκτός από το παιδί, που αλλού θέλετε να πάω να κάνω ένα live την επόμενη εβδομάδα, ποια άλλη περιοχή. Είπαμε εκτός από Πανορμίτη που σίγουρα θα μπει ένα live εκεί, εκτός από Νιμποριό και Πέδι που τα έχω κάνει, σε ποια άλλη περιοχή θα πάω, λίγο αυτό το στενάκι που δεν έχω πάει τώρα τελευταία. Τέλεια. Σε ποια άλλη περιοχή θέλετε να είναι το επόμενο live. Στη Ρόδο, τέλεια. Χρύσα μου, στη Ρόδο είπαμε σίγουρα ότι θα κάνουμε ένα live. Το κάνω, yes. Το έχω κάνει ήδη από τώρα. Στην Παναγία, την Πυριώτισσα. Λοιπόν, Παναγία Πυριώτισσα που λέει εδώ στο σχόλιο η Αλέκα είναι εκεί απέναντι. Τέλεια, θα το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Λοιπόν, για το φίλο που λέει που κάνετε μπάνιο στη Σύμη εκτός από το λιμάνι, φεύγουν τα καραβάκια. Στη Σύμη έχει πάρα πολλές παραλίες, μπορείτε να πάτε εκτός από το λιμάνι. Αν περπατήσετε λίγο, αν πάρετε ένα μέσο, ένα αυτοκίνητο, ένα καραβάκι, ένα taxi boat, έχει φανταστικές παραλίες, πάρα πολύ ωραίες. Μπορείτε να μπείτε στο προφίλ, να σκρολάρετε μερικά βίντεο πριν, να κατέβετε λίγο κάτω και να δείτε τις παραλίες της Σύμης. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο με τις παραλίες της Σύμης και πραγματικά θα εκπλαγείτε, πιστεύω. Πάρα πολλές και πάρα πολύ καθαρές παραλίες στο νησί. Τώρα δεν ξέρω αν βγάζει από εδώ κάπου δρόμος. Μάλλον δεν βγάζει. Οπότε θα επιστρέψω πίσω. Θα ξαναπεράσω από εκεί που ήρθα και θα ανέβω δεξιά πάνω. Χάθηκα λίγο εδώ στους Μήλους, αλλά θα το βρούμε. Πάμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και τα βρίσκουμε.
νομίζω ότι... Οχο, όχι, θα πάω από εδώ. Έβγαινα και από εκεί, απλά θέλω να βγω λίγο σε ένα άλλο σημείο, πιο ψηλά. Οπότε, όπως βλέπετε, και το να χάνεσαι έχει και αυτό την ομορφιά του. Ανακαλύπτεις καινούριους δρόμους που δεν τους ήξερες. Από εδώ δεν ξέρω αν βγαίνει κάπου. Λέτε να βγει κάπου. Για πείτε μου, παίζει να βγαίνει και κάπου από εδώ ή σε κανένα σπίτι βγαίνει τώρα. Όχι, δεν βγαίνει από εδώ. Βγαίνει. Οπ, βγει κάπου εδώ. Τέλεια. Για σκυλάκι. Αυτός είναι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω από εδώ περνάς λίγο από απλές σπιτιών όλα βγαίνεις. Και με πολύ ωραία θέα από εδώ προς το χωριό της Ίμης. Και τώρα που είπα περνάς από απλές, πέρσι είχα περάσει μέσα από ένα σπίτι, μέσα από την αυλή του, για να βγω, γιατί δεν υπήρχε δρόμος και ήτανε φρεσκοβαμμένα κάτω. Τα είχε βάψει ο άνθρωπος, δεν τα είδα, τα πάτησα και έφυγα. Όπως μπήκα έφυγα, δεν θα πω που ήτανε. Λοιπόν, είναι τόσο στενή η δρόμη γιατί, όπως βλέπετε και απέναντι, το χωριό της Ίμης είναι πολύ πυκνοκατοικημένο. Δηλαδή στο παρελθόν είχε 30-35.000 κόσμο το νησί και χτίζανε τα σπίτια το ένα πάνω στο άλλο, το ένα δίπλα στο άλλο. Όπως βλέπετε απέναντι και ειδικά στις πάνω περιοχές και εδώ στους Μήλους είναι πάρα πολύ κοντά το ένα σπίτι με το άλλο. Δεν είχαν χώρο, οπότε αναγκαστικά έμενε ένα μικρό κομματάκι δρόμου για να περάσεις. Χρήσα μου, δεν κουράστηκα. Ξέρεις ότι δεν κουράζομαι ποτέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι. Πάμε από πάνω. Αλλά πριν πάμε από πάνω, θα κάνω άλλη μία αριστερά. Γιατί έχω αφήσει κάτι από αυτή την πλευρά νομίζω, οπότε θα πάω πάλι εδώ, να κατέβω λίγο κάτω. Και βλέπετε, στενάκια από εδώ, στενάκια από εδώ, στενάκια από εδώ. Τώρα δεν ξέρω από πού να πάω. Να πάω ευθεία, να πάω αριστερά ή να πάω δεξιά. Και πάλι δεξιά. Μάλλον θα πάω όπου μου γράψει ο πρώτος. Όπου μου γράψει ο πρώτος θα πάω. Ευθεία. Θα πάω ευθεία, μην τις χαλάσω χατήρι. Εν τω μεταξύ έχει και λίγο ψυχρά, δεν είναι τελώς καλός καιρός, έχει μια παγωνιά, αλλά με τόσο περπάτημα αέρα από εδώ, από αυτή την πλευρά, γιατί έχω γυρίσει
στην ανατολική, στη δυτική πλευρά των Μήλων και ο καιρός είναι από εδώ, οπότε και για να μην με κόψει κανένα μάξι, θα πω πάλι δεξιά. Θα πάω από εδώ. Από εδώ δεν θυμάμαι να έχω ξαναπεράσει. Πάλι χάθηκα, όπως βλέπετε, κάνω μια σβούρα, θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Λοιπόν, τώρα πρέπει να έχει γύρω στους 12 βαθμούς, 12-14, κάπου εκεί. Μπορεί να έχει και 10, ξέρω. Τέτοια ώρα. Χρύσα, όπως βλέπεις, μπερδεύτηκα. Ματίνα, είχες δίκιο, πρέπει να πάω δεξιά. Δεν άκουσα τη Ματίνα, άκουσα τη Χρύσα. Λοιπόν, θα φτάσουμε τώρα σε 5 λεπτάκια, σε 2 λεπτάκια, σε ένα σημείο πάρα πολύ φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ρομαντικό για όλους εμάς, τους ρομαντικούς που είμαστε εδώ μέσα στο live, για ηλιοβασίλεμα βέβαια. Τέτοια ώρα είναι λίγο νωρίς, δεν θα δούμε ηλιοβασίλεμα και λογικά θα έχει και πάρα πολύ αέρα, δεν θα με ακούτε εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε προσπάθεια να πάω στο ποντικό γαστρό, να δούμε λίγο τη θέα μαζί και θα συνεχίσουμε το κατήφορο προς το λιμάνι. Στην περιοχή Μήλη, αυτή είναι η Μήλη, είναι αρκετοί από αυτούς εγκαταλελειμμένοι, άλλοι τους έχουν φτιάξει, τους νοικιάζουν, σε άλλους μένουν. Αέρα από αυτή την πλευρά, όπως το περίμενα. Δεν θα με ακούτε σε λίγο, δεν πειράζει, θα γράψω μαζί την ιδέα, δεν θα μιλάω και θα κατέβω λίγο πιο κάτω, θα κόψει λίγο αέρας και θα με ακούτε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, εσείς γράψτε μου τα σχόλιά σας από κάτω. Κάντε μια επικοινοποίηση αυτό το βίντεο, το βελάει κάτω δεξιά, να το δουν κι άλλοι. Εντάξει, κοντεύω σε ένα λεπτάκι εκεί, στο σημείο που ήθελα. Στο τελευταίο σπίτι που σας είχα δείξει από απέναντι. Thank you.
τέλεια. Όπως γράψατε εσείς, άξιζε τον κόπο. Πολύ ωραίο το σημείο. Βλέπεις πάρα πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα από εκεί πέρα. Είναι, για φωτογραφίες είναι το νούμερο ένα σημείο για μένα στη Σίμη και μετά και το κάστρο. Για φωτογραφίες φυσικά. Και ξεκινάμε την κάθοδό μας σιγά σιγά. Δεν έχει άλλες ανηφόρες, δεν έχει άλλη κούραση. Πάμε πιο χαλαρά. Σήμερα και στον Πειραιά. Θα κάνουμε δεξιά. Θεωρείται μίλη και αυτή η περιοχή. Με θεία προς το γυαλό. Αν βρούμε κάποιο σημείο θα πω να το δούμε μαζί. Του φίλου Φιλίμωνα το σπίτι και της Ελένης. Παιδιά, νομίζω πρέπει να έρθετε λίγο να το δείτε το σπίτι, πρέπει να έρθετε να το επισκευάσετε για το καλοκαίρι. Αρχίζουμε την κάθοδο, μπράβο, πολύ σωστά. Από εδώ και πέρα πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ ξεκούραστα. Καλησπέρα, hello to New Jersey. Good evening everyone. Καλησπέρα σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στο live μας. Λοιπόν, το μέρος αυτό είπαμε είναι στη Σίμη, στην περιοχή Μήλους. Είναι μια απογευματινή βόλτα, ένα απογευματινό live εδώ στο Instagram. Θα κάτσω ένα λεπτάκι εδώ, γεια σου και σένα. Θα κάτσω ένα λεπτάκι εδώ που δεν φυσάει και με ακούτε. Δεν έχει πολύ καλή θέα, δεν πειράζει. Συνεχίσω από κάτω, από εδώ, μασκαλάκια, μια παράκαμψη. Καλησπέρα και στην Άξο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία παρέα σήμερα, από πάρα πολλά νησιά, από Ρόδο, από Κάλυνο, από Ναύξο, από Σύρο, από παντού. Πάρα πολύ ωραία παρέα, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα από τη Σίμη λοιπόν. Τη χειμωνιάτικη. Παρ' όλα αυτά δεν βρήκαμε πάρα πολύ κόσμο στη διαδρομή. Περίμενα να βρίσκαμε περισσότερους, γιατί είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά ήταν μετρημένη αυτή που βρήκαμε, δεν πειράζει. Είναι χειμώνας, είναι λογικό. Είναι και ο καιρός λίγο περίεργος, κάνει κρύο. Ποιος τρελός θα κυκλοφορεί με αυτό το κρύο έξω. Μόνο ένας, αυτός που σας μιλάει. Πάρα πολύ ωραία παιδιά, μπράβο. Πολύ χαίρομαι για αυτά που γράφετε. Καλησπέρα και στην Κύπρο μας, την όμορφη. Τώρα εδώ τι είναι αυτό, αυλή είναι ή δρόμος? Όχι, είναι αυλή. Οπότε πρέπει να πάω από εδώ δεξιά κάτω. Στα μετέωρα ρε παιδιά, τι να αυτό πω, πω απίστευτο μέρος. Πάρα πολύ μου άρεσε τα μετέωρα, έχω πάει 2-3 φορές, είναι καταπληκτικά. Το κάνει και ντρόν εκεί πέρα, πολύ ωραία στα μετέωρα. Και στην Κατερίνη φυσικά. Καλησπέρα σε όλους, βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο με θέα προς το λιμάνι που θέλω να δούμε όλοι μαζί και μετά θα κάνω αριστερά. Εδώ λοιπόν αυτό το ωραίο το σημείο. Κάνω λίγο ένα zoom. Με θέα το γυαλό. Λοιπόν, θα πάω από εδώ, όπως πάει το δρομάκι αυτό. Να δω λίγο αυτή τη διαδρομή.
στενά δρομάκια είναι. Οριακά περνάς. Οριακά. Αλλά είναι αγαπημένες περιοχές. Εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραία θέα προς το λιμάνι. Και ειδικά το καλοκαίρι είναι η ιδανική περιοχή να ζει στο νησί. Γιατί δεν το χτυπάει και πολύ ο ήλιος. Λοιπόν, έχει γυμνάσιο και λύκειο το νησί. Ναι, έχει δύο νηπιαγωγεία το νησί. Έχει δύο δημοτικά, ένα στο χωριό και ένα στο γυαλό. Έχει ένα γυμνάσιο και έχει και δύο λύκεια. Καλησπέρα και στην αρχαία Σικιώνα της Κορινθίας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έτυχε να επισκεφτώ την περιοχή σας ποτέ. Είχα πάει στην αρχαία Κόρινθο, στην Ακροκόρινθο. Είχα ανέβει και στο κάστρο. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μ' άρεσε η περιοχή. Και ο Κόρινθος μ' αρέσει. Στο χωριό της Σίμης λοιπόν και στην περιοχή Μίλη με θέα προς το λιμάνι, μια διαδρομή, μια απογευματινή βόλτα που ξεκίνησε από το γυαλό, ανέβηκα την Καλλιστράτα, χαζέψουμε λίγο και εδώ τη θέα, ανέβηκα την Καλλιστράτα, ανέβηκα προς το μουσείο, πήγα στο Λιενί, στους Μήλους, τώρα είμαι, πήγα στο Ποντικόγαστρο. Αλλά έχει πάρα πολύ άρα εκεί, δεν το ευχαριστηθήκαμε, δεν πειράζει. Θα το δούμε άλλη μέρα εκεί με ηλιοβασίλεμα, που είναι πάρα πολύ ωραία και αξίζει τον κόπο να είσαι εκεί με το ηλιοβασίλεμα για φωτογραφίες, για βίντεο. Συνεχίζω λοιπόν στην περιοχή Μίλη, στην κάτω πλευρά των Μήλων. Καλησπέρα και στην Αθήνα μας, στην Αυμένη, στον Ταύρο. Συνεχίζω τη διαδρομή από τους Μήλους τώρα, θα κατέβω κάτω προς το γυμνάσιο και θα κατέβω τα στενάκια μέσα, θέλω να κατέβω, δεν θέλω να κατέβω από κεντρικούς δρόμους, οπότε πρέπει να ψάξω να βρω στενάκια με σκαλοπάτια και νομίζω ότι έχω βρει το ένα από εδώ, δεν θέλω να πάω, ξέρω που πάει, οπότε θα πάω από εδώ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς από κάτω είναι το γυμνάσιο, είναι το κτίριο του γυμνασίου, αυτά τα μεγάλα κτίρια. Συστεγάζεται και το γυμνάσιο και το λύκειο. Λίγο πιο αριστερά, σε εκείνο το πέτρινο το κτίριο, ξεκινάει η Καλλιστράτα από που ανεβήκαμε πριν. Δεν θέλω να ξαναπάμε από εκεί, πήγαμε πριν. Πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Λοιπόν, και θα κατέβουμε προς τα κάτω. Πάρα πολύ ωραία σπιτάκια από εδώ, φτιαγμένα, περιποιημένα, βαμμένα, με extreme χρώματα. Πολύ ωραία. Και μοβ, και πράσινο, και μπλε. Πάρα πολύ ωραία χρώματα, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Λοιπόν, από Πειραιά, πόσες ώρες είναι με το πλοίο, είναι περίπου γύρω στις 12 με 15 ώρες, ανάλογα ποια μέρα θα το πάρετε και ανάλογα τα λιμάνια που έχει. Αν έχει πολλά λιμάνια, αν έχει λιγότερα, εξαρτάται. Όλα παίζουν ρόλο για την καθυστέρηση και την ώρα. Ένα σπιτάκι. Υποθέτω είναι του Αγίου Ιωάννη που βρήκαμε τον παπά και κατέβαινε και πήγαινε για Εσπερινό, οπότε λογικά πρέπει να είναι εκεί του. Θα πάω λίγο από εδώ
από αυτή την πλευρά να κατέβουμε στο γυμνάσιο. Μάλλον με τραβάνε τα μπλεχρώματα, ναι, δεν εξηγείται αλλιώς, ίσα μου τραβάνε την προσοχή. Θέλω να βγω στο κεντρικό σημείο του γυμνασίου. Εδώ υπάρχει μια μικρή αλάνα και ένα μικρό πάρκινγκ του σχολείου και της περιοχής για να ρωτήσω τα αυτοκίνητα, ο κόσμος. Πάω λίγο να κάνω μια παράκαμψη από εδώ. Από εδώ. Να δούμε λίγο και αυτή την περιοχή. Την περιοχή που θεωρείται γυμνάσιο. Έχει από εδώ κάποια σπίτια. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, όσοι μπήκατε τώρα στο live μου, μιας και έκοψε λίγο αέρας εδώ πέρα και μπορείτε να με ακούτε, θα γυρίσω λίγο και την κάμερα, να σας πω και εγώ ένα καλησπέρα, είμαι ο Πανορμήτης και είναι μια απογευματινή βόλτα στην περιοχή γυμνάσιο. Ανέβηκα λοιπόν, πάω λίγο πίσω για να κόβει ο αέρας, ανέβηκα την Καλλιστράτα από το Γυαλό, πήγα στο μουσείο, πήγα στο Λιενί, πήγα στους Μήλους, πήγα στο Ποντικόκαστρο και τώρα βρίσκομαι στο γυμνάσιο και τελικός προορισμός, το λιμάνι της Σύνης, που θα κλείσουμε εκεί το live μας. Αυτό το live που έχει καθιερωθεί πλέον όλη εβδομάδα, κάθε εβδομάδα στο Instagram. Και για εσάς που έχετε όλες τις πλατφόρμες και τις υπόλοιπες, να σας ενημερώσω ότι όσοι έχετε TikTok, να κάνετε live και follow και στο TikTok, γιατί εκεί ανεβαίνουν ακόμη περισσότερα live της Σύνης. Οπότε κάντε και εκεί ένα follow και στο YouTube και στο Facebook, όπου έχετε, όπου θέλετε, όπου μπορείτε, μπορείτε να κάνετε follow και θα τα βλέπετε όλα. Στην περιοχή γυμνάσιο λοιπόν θα πάω, όχι θα πάω από εδώ, θα πάω από εδώ. Τέλεια, μπράβο Χρύσα, να κάνετε. Απόγευμα Σαββάτου στη Σύμη, με πάρα πολύ ωραίο καιρό, πάρα πολύ καλή θερμοκρασία για βόλτες. Έχω κάνει live εδώ στο Instagram με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία και είχα πραγματικά πεθάνει. Θα μείνω δύο λεπτάκια εδώ σε αυτό το σημείο που έχει αυτή την ωραία θέα, να την απολαύσουμε μαζί το λιμάνι της Σύμης και στη συνέχεια θα κατέβουμε από εδώ τα σκαλοπάτια προς τα κάτω να φτάσουμε στο λιμάνι. Με αυτά και με αυτά, έχουμε περάσει τη μία ώρα. Ευχαριστώ πολύ Χρύσα μου, να είσαι καλά, για τα ωραία στα σχόλια. Λοιπόν, ναι, στη Σύμη μπορείτε να έρθετε και αεροπορικός από Ρόδο και μετά είναι πολύ πιο γρήγορα, μία ωρίτσα με το αεροπλάνο από Αθήνα ή από την Υπηρετική Ελλάδα, και από εκεί πέρα από τη Ρόδο Σύμη είναι 50 λεπτάκια με το γρήγορο, μία ώρα με το κανονικό πλοίο, οπότε είναι μία ωρίτσα περίπου από Ρόδο,
πολύ πιο εύκολα, πιο γρήγορα και μερικές φορές και πιο οικονομικά. Στον Πανορμήτη θα μπει το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε. Θα το βάλω κάποια στιγμή, οπότε με βγάλει ο δρόμος μου, γιατί δεν έχω και κάποια δουλειά για να βρεθώ εκεί. Πρέπει να πάω για κάποια δουλειά και να κάνουμε και το live, γιατί είναι και 24 χιλιόμετρα απόσταση. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε τρεις και λίγο εκεί βρισκόμαστε, οπότε πιστεύω σύντομα να μπούμε και εκεί για ένα live. Θα κάνω λίγο αριστερά από εδώ, δεν θα κατέβω. Από εδώ, αν ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, σας βγάζει στο λιμάνι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξεκάθαρος ο δρόμος. Δεν θέλω να πάω από εδώ. Θέλω να πάω λίγο αριστερά από εδώ, να πάω να χαθώ λίγο πάλι μέσα σε στενάκια. Από εδώ, από αυτή την πλευρά. Νομίζω δεν έχω κάνει από εδώ ποτέ κανένα βίντεο, ούτε live, και θέλω να το κάνω, να δούμε λίγο και αυτή την περιοχή και αυτές τις περιοχές από εδώ. Να τις θυμηθώ, έχω πάρα πολλά χρόνια να περάσω και εγώ. Το αγαπημένο γυμνάσιο. Εδώ είναι το παλιό κτίριο του γυμνασίου που το έχουν επισκευάσει, το έχουν φτιάξει. Άντε πάλι ανηφόρα, έχεις δίκιο. Εντάξει, από εδώ ευτυχώς είναι λίγα τα σκαλιά. Είναι πολλά. Θα ανέβω μέχρι να βρω ένα στενάκι να μπω μέσα. Από εδώ. Από εδώ λοιπόν, πιστεύω ότι κάπου βγάζει. Και να σας υπενθυμίσω ότι αυτές τις διαδρομές, όπως η σημερινή αυτού του live και της προηγούμενης εβδομάδας από Καταράκτη, χωριό κτλ, γίνονται και το καλοκαίρι, τις κάνω και το καλοκαίρι, αργά το απόγευμα, μετά τις 6, γίνονται εκείνες τις ώρες, να πέφτει λίγο η ζέστη, για ηλιοβασίλεμα, πάρα πολύ ωραίο, και στο κάστρο, κοιτάξτε τι ωραίο εδώ, δέντρο Λίβανο, στο Α. Και στο κάστρο λοιπόν, για ηλιοβασίλεμα, και στο ποντικό κάστρο, πάρα πολύ ωραίο. Βασίλεμα. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ κοντά, απέναντι φαίνεται από τα σύνορα. Από εδώ, όπως βλέπετε, σε όποιο σημείο και να βγείτε, έχετε πάρα πολύ ωραία θέα προς το λιμάνι. Το Καστελόριζο είναι γύρω στις 5 ώρες πιστεύω από εδώ, 4-5 ώρες σίγουρα είναι από εδώ, είναι λίγο μακριά. Γενικά είναι μακριά το Καστελόριζο. Θα πω λίγο και από εδώ αυτά τα στενάκια που έχω πάρα πολύ καιρό να τα κάνω, πάρα πολλά χρόνια να τα κάνω αυτές τις διαδρομές από εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια, γλάστρες, ατέλειωτες, πάρα πολύ ωραία. Να κατέβω και από εδώ με τα στενά τα δρομάκια αυτά τα ωραία. Να κάνω ένα κλικ και από εδώ, περάσω νομίζω μπροστά από το φίλο του Γιώργου το σπίτι. Αν ήταν κάτι από αυτό και αυτό εδώ πολύ ωραίο σημείο για φωτογραφίες και στενό πέρασμα και από εδώ. Και άλλο ένα ωραίο σημείο, μια πάρα πολύ ωραία αυλή. Πού θα κάτσω ρε παιδιά, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτήν εδώ την αυλή, σε αυτό εδώ το τυχαλάκι, έτσι να δούμε λίγο μαζί.
αυτή την ωραία θέα απέναντι. Να δω λίγο και τα σχόλιά σας από που μας βλέπετε, διπλό χτύπημα πάνω στην οθόνη. Να ανέβει λίγο το thank you very much. Να ανέβει λίγο το live μας, πάμε λίγο, διπλό χτύπημα όλοι πάνω στην οθόνη. Να ανέβει λίγο το live, να το δυνάμε περισσότεροι. Σε λίγο θα κλείσει, θα το κλείσουμε εκεί κάτω. Μόλις φτάσω, εκεί αριστερά. Είναι υπέροχα, είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σίμη το χειμώνα την απολαμβάνεις πολύ καλύτερα από το καλοκαίρι. Δεν έχει ζέστη. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει συνωστισμό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά. Και οι καλύτεροι μήνες να επισκεφτείτε το νησί, πιστεύω είναι Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, νομίζω είναι από τους καλύτερους. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει, προς τον Οκτώβριο δεν έχει πάρα πολλά μαγαζιά ανοιχτά, αλλά ο καιρός είναι ακόμη πάρα πολύ καλός για μπάνιο, για βόλτες, για εκδρομές. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε και το βελάκι κάτω δεξιά, μια κοινοποίηση, ένα φίλο, ένα γνωστό, να δουν όλη τη Σίμη, να την απολαύσουν μαζί μας. Και πάνω, στο πάνω μέρος οθόνη, στο κόκκινο κουμπάκι, follow όσοι δεν έχετε κάνει, να ακολουθήσετε τη σελίδα μου στο Instagram και φυσικά και στα υπόλοιπα social media. Είμαστε σε όλα τα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, παντού ανεβαίνει υλικό, δεν θέλω να το χάνετε, θέλω να το βλέπετε όλα. Και λίγο πριν τελειώσει η βόλτα μας, γράψτε μας τα σχόλια πώς σας φάνηκε η διαδρομή, πώς σας φάνηκε γενικά αυτό μας το live αυτής της εβδομάδας. Και όσοι θέλετε μπορείτε να γράψετε ποια θέλετε να είναι η επόμενη περιοχή της Σίμης που θα επισκεφτώ, εκτός από τον Πανορμίτη είπαμε που έχει μπει ήδη στη λίστα, εκτός από το Παιδί και τον Υποριό που τα έχουμε κάνει τις προηγούμενες εβδομάδες. Και άλλη περιοχή, έτσι που έχετε καιρό να δείτε, θέλετε να πάτε, έτσι έστω και μέσα από τα live, μέσα από τα βίντεο, λίγο πριν φτάσω στο γυαλό. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σε αυτό το live, να είστε όλοι καλά. Πάρα πολύ ωραία τα σχόλιά σας. Θα κάνω μια βόλτα και μέσα στο γυαλό. Γεια σας. Θα περπατήσω μέχρι τις Άγκυρες. Θα πάω να κάτσω στο αγαπημένο μου μπαγκάκι. Να κάνω μια στάση και θα κλείσουμε εκεί το live μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρύσα μου. Είσαι υπέροχη. Πάρα πολύ ενεργή στο σημερινό live. Είσαι κορυφαία. Κορυφαία θαυμαστής, μπράβο. Στη Σίμη λοιπόν, στο γυαλό, έχουμε φτάσει. Ναι, συναντήσεις. Ναι, κάνουν συναντήσεις και οι νέοι του νησιού, στα καφέ, σε διάφορες άλλες δραστηριότητες, κάνουν κάποιες συναντήσεις. Το φίλο που ρωτάει, όπως βλέπετε τα περισσότερα εστιατόρια είναι κλειστά, σχεδόν όλα,
Δεν έχει μείνει κανένα. Ανοιχτό το χειμώνα. Δεν πειράζει, κάνουμε λίγο υπομονή. Σε λίγο καιρό θα ξανανοίξουν όλα. Θα πηγαίνει η ζωή, το νησί. Χρειάζονται όλα, και αυτή η ησυχία και αυτή η ηρεμία. Ξεκουράζει το κόσμος. Ηρεμεί το μυαλό. Μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση του καλοκαιριού, μεγάλη πίεση καθημερινή. Πλησιάζω στο αγαπημένο μου το παγκάκι, το γωνιακό. Βέβαια θα το ήθελα και ένα καφεδάκι τώρα στο παγκάκι, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάω να το πιω σε κάποιο καφέ. Στην απογευματινή Σίμη λοιπόν, στο γυαλό, στο λιμάνι. Μια διαδρομή την κάναμε περίπου σε μία ωρίτσα, αυτή τη διαδρομή. Θα κάτσω λίγο εδώ. Τέλεια! Στο γυαλό λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος προορισμού. Αυτό το live φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μπήκατε στον κόπο και να σχολιάσετε και να κοινοποιήσετε το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους, να περνάτε υπέροχα. Και στο επόμενο live να είστε όλοι καλά, τα φιλιά μου.